δεν είδε γυναίκα του λεωφορείου, τι ακριβώς έγινε. Μα τι να δει το λεωφορείο, το λεωφορείο τώρα αυτό το... Αυτός ο όγκος όπως φεύγει, μπορεί να το δει. Ήταν σταματημένο εκείνο. Μπορεί να κατέβηκε αυτός να κάνει κάτι. Να μην το έφυγε. Η πλευρά του οδηγού ισχυρίζεται πως η γυναίκα πετάχτηκε. Πήγε να πατήσει φρένο. Ο οδηγός καταρχάς είναι αλήτης. Είναι αλήτης. Όχι μόνο αυτός ο οδηγός, όλοι οι οδηγοί είναι αλήτες. Εάν θα δείτε το πώς παίρνουν εκείνη τη στροφή για να κατέβουν, για να έρθουν εδώ και πώς αστικά αφήνουν εδώ για να κάνουν τα τσιγάρα τους και τους καφέδες τους από τότε που τους κάναν δημόσιους υπαλλήλους, τους αλήτες αυτούς, γιατί είναι αλήτες για μένα. Το καταλάβατε. Δουλεύουν 2 ώρες και θέλουν να είναι και μια χαρά. Αλλά τρέχουνε. Λέτε ότι τα έτρεχε. Φυσικά έτρεχε. Τι, όχι, αυτός ήταν σταματημένος. Και δεν έπαιρνε μπρος. Ναι. Και κατέβηκε να. Και κατέβηκε κάτι να κάνει αυτός, σαν τεχνίτης. Τώρα, αν και οδηγοί είναι τεχνίτες, δεν το γνωρίζω. Και η γυναίκα ήταν σαν σκα... Και προφανώς κάτι έκανε και πήρε, λύθηκε, ξέρω εγώ, τον χειρόφρονο, ο αέρας τους, πώς τα λένε αυτά. Και το πάτησε και πήγε και την έχω συγκεντριά. Την ώρα που έβγαινε από το σπίτι της, δηλαδή, ο γυναίκα. Ναι, η γυναίκα πήγαινε να μαγειρέψει, ναι. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι δεν υπήρχε οδηγός το. Δεν υπήρχε πάνω. Γιατί οδηγός, άλλοι λένε ότι τον είχαν και δεν πιάσαν τα φρένα. Αυτό από τη Smart είναι το παλικάρι και πάνω από κάτι και η γυναίκα. Και ο καθρέφτης. Εκείνοι το είδανε πεντακάθαρα το θέμα. Ποιοι είναι, είπατε. Εδώ, εκεί στο σπίτι. Ναι, αυτό από τη Smart είναι η κυρία. Και πήγαν και τους πήραν και τα στοιχεία, αν χρειαστεί να πάνε και στο δικαστήριο. Μάλιστα. Και ισχυρίζεται αυτό τώρα που περνούσε και μιλούσε με τους αστυνομικούς, ισχυρίζεται. Ελά, να πούμε ότι δεν είναι πάνω. Τι σύνωσε στην κολόνα. Στην κολόνα, εγώ είμαι εδώ, εδώ, αφού ήρθα, έτρεξα. Ήρθαμε, ήρθα στο σπίτι μας, δεν είχα πάει η θεία. Μάλιστα, ευχαριστώ.